εκπαιδευτικό βίντεο νούμερο 20. Ζωντάνεψε το άγαλμα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό βίντεο του My Aegean Photoshop Tutorials. Money, money, τα φτάσαμε τα 20 επεισόδια, χωρίς πολλά επεισόδια. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Στο παρόν εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε τον τρόπο με τον οποίο θα ζωγραφίζετε αγάλματα έτσι ώστε να έχουν ανθρώπινη υπόσταση. Δηλαδή, να μοιάζουν αληθινοί άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Τα βήματα που θα δείτε μπορείτε να τα εφαρμόσετε σε όλα τα αγάλματα. Είτε είναι μαρμάρινα, είτε ξύλινα, είτε μετάλλικα. Για παράδειγμα, εδώ έχω το άγαλμα του Μικελάντζελο, ο Δαβίδ. Η πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να μαρκάρουμε το σώμα. Πάμε να δούμε. Για να μαρκάρουμε το σώμα, μια ιδέα που προτείνω εγώ είναι να χρησιμοποιήσουμε το Quick Mask Mode. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να μαρκάρω ένα σημείο της εικόνας απλά χρησιμοποιώντας το Brush Tool. Τώρα, για να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας του μαρκαρίσματος, πατάω πάνω στο Quick Mask και μετά επιλέγω Brush Tool, εγώ το είχα προεπιλεγμένο, και ελέγχουμε τα χρώματα να είναι πάνω μαύρο, πίσω άσπρο. Αν δεν είναι, πατάμε αυτό το κουμπάκι εδώ κάτω. Ή αλλιώς πατάμε το πλήκτρο D. Τώρα, πάμε να μαρκάρουμε το σώμα. Εγώ θα πρέπει να μαρκάρω και το σώμα και τα μαλλιά του. Δεν θέλω να μαρκάρω τοίχο, δεν θέλω να μαρκάρω τα επιπλά, δεν με ενδιαφέρει. Μόνο ο άνθρωπος με ενδιαφέρει. Ένα ωραίο κολπάκι για να κάνω zoom, για να μπορέσω να μαρκάρω πιο εύκολα, είναι να έχω πατημένο το Alt και μετά με τη ροδέλα να προχωρήσω μπροστά. Όπου θα έχω το ποντίκι, θα κάνει zoom. Με πατημένο το Alt. Και με πατημένο το Space και μόλις πατήσω και τραβήξω το ποντίκι, θα μετακινείται η εικόνα. Έξυπνο κόλπο για γρήγορες κινήσεις. Πάμε λοιπόν. Ελέγχω το μέγεθος της βούρτσας. Ξεκινάμε τα μαλλιά. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να σας πάρει κανένα πεντάλεπτο δουλειά, οπότε εγώ θα αναγκαστώ να τετραπλασιάσω την ταχύτητα του βίντεο για να μην βαρεθείτε. Okay. Έλα φίλε, τετραπλασία στην ταχύτητα. Ωραία, έχω μαρκάρει το περίγραμμα. Για να μην αργώ πολύ, θα σας δείξω ένα κολπάκι. Βέβαια θα χρειαστεί κάποιες διορθώσεις μετά, αλλά για να μην αργούμε γίνεται πιο εύκολα. Έχουμε χρησιμοποιήσει τη βούρτσα για να μπορέσουμε να κάνουμε το μαρκάρισμα προς το παρόν. Επίτηδες έκανα μόνο το περίγραμμα. Μπορώ είτε να γεμίσω το υπόλοιπο με τη βούρτσα μεγαλύτερου μεγέθους, ή διαφορετικά μπορώ να πάω εδώ πέρα και να επιλέξω το Paint Bucket Tool και απλά να κάνω κλικ μέσα. Αμέσως γέμισε το χρώμα του Mark, με τη διαφορά όμως ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες γραμμές που δεν γέμισαν ακόμα. Οπότε το μόνο που μας μένει να κάνουμε κάτι μικρές διορθώσεις μέσα σε αυτό.
Πάμε λίγο πιο γρήγορα το βίντεο. Συγγνώμη, πιο γρήγορα παρακαλώ. Ωραία. Έτοιμο, το μαρκάραμε όλο το σώμα. Η επόμενη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να ξαναπατήσουμε πάνω στο Quick Mask και παρατηρούμε ότι βλέπουμε μαρκαρισμένη περιοχή. Αυτό που κάναμε εμείς στην ουσία, την ώρα που ζωγραφίζαμε κόκκινο το σώμα, ήταν όταν θα ξαναπατούσαμε το Quick Mask, δηλώναμε ότι δεν θέλω, όταν ξαναπατήσω και φτάσω στο standard mode, δεν θέλω να μαρκάρει στην κόκκινη περιοχή. Εμείς θα κάνουμε αντιστροφή αυτής της επιλογής, γιατί εμείς θέλουμε να μαρκάρει την κόκκινη επιλογή. Υπάρχει ένας συνδυασμός πλήκτρων Ctrl Shift Y. Τώρα έγινε αντιστροφή μαρκαρίσματος. Το επόμενο βήμα μας είναι να κάνουμε αντιγραφή επικόλυση το μαρκαρισμένο σημείο μας. Αυτό να το θυμάστε κάθε φορά που δημιουργείτε φωτογραφίες ή κάνετε επεξεργασία. Θα κάνετε πάντα αντιγραφή του αρχικού στοιχείου, έτσι ώστε να μην χαλάσετε το αρχικό στοιχείο. Γιατί είναι κρίμα μετά να το ψάχνετε. Έτσι ώστε να μπορείτε να το επεξεργάζεστε όσο θέλετε και να το αντιγράφετε όπως θέλετε. Λοιπόν, η αντιγραφή επικόλυσης του μαρκαρισμένου σώματος είναι με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl-J. Παρατηρούμε εδώ πέρα, δεξιά, στα layers, ότι αντιγράφτηκε και επικόλυθηκε το μαρκαρισμένο σώμα. Το background έμεινε σταθερό. Το layer 1 είναι το αντιγραμμένο σώμα. Αν βγάλω το background, μένει το σώμα. Τώρα παρατηρείτε ότι δεν έχω κάνει καλό μαρκάρισμα. Το έκανα στα γρήγορα για να δείτε πώς θα γίνει όλη η δουλειά. Εσείς θα κάνετε καλή δουλειά. Όπως και η φωτογραφία που θα δείξουμε στο τέλος είναι από καλή δουλειά. Όχι αυτό που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το επόμενο βήμα μας είναι ο συνδυασμός Ctrl-U που θα μας ανοίξει το παράθυρο Hue Saturation. Σε αυτό θα κάνετε ακριβώς τα ίδια βήματα που θα σας δείξω. Πατάμε Colorize. Στο Hue ρυθμίζεται 27 και στο Saturation 41. Ήδη βλέπουμε έχει πάρει μια πρώτη μορφή το σώμα, ωραίο χρώμα. Ωραίο. Πατάμε OK. Στο επόμενο βήμα μας πατάμε το συνδυασμό Ctrl-M που βγαίνει το παράθυρο Curves. Σε αυτό το παράθυρο πάμε πάνω στο channel και το βάζουμε red. Στο red μαρκάρουμε το πάνω κουτάκι με ένα κλικ και το δίνουμε συντεταγμένες output 255 και input 250. Και στο κάτω κουτάκι, output 0, input 111. Βλέπετε ότι το χρώμα του σώματος έχει χαλάσει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, θα δούμε στο αποτέλεσμα σε λίγο. Σας τα δίνω βήμα-βήμα. Μετά το red, πάμε στο green. Το πάνω κουτάκι θα έχει output 255 και input 247. Το κάτω κουτάκι θα έχει output 0 και input 76. Τώρα πάμε στο blue. Το πάνω κουτάκι θα έχει output 255 και input 244. Το κάτω κουτάκι θα είναι 0 και 48.
Πηγαίνοντας στο RGB, όλα τα χρώματα μαζί, θέλουμε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αυτή η τριχρωμία το ένα δίπλα στο άλλο. Αν δεν είναι έτσι, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πατάμε OK. Το επόμενο βήμα μας είναι ο συνδυασμός Ctrl B. Εδώ μας ανοίγει το παράθυρο Color Balance. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να στα highlights να δώσουμε έναν τόνο συν 3, μείον 9 και μείον 16, έτσι ώστε να δώσουμε κοκκινοπό χρώμα με κοκκινοκίτρινο προς το πορτοκαλί με λίγο ματζέντα στα ανοιχτά χρώματα. Στα mid-tones ισχύει το ίδιο. 3, μείον 9, μείον 16. Ενώ στα shadows, στις σκιές, θέλουμε αντιστροφή. Μείον 3, 9, 16. Θέλουμε να το κάνουμε αληθινό το σώμα, καταλάβατε. Στο επόμενο βήμα μας, με πατημένο το Ctrl θα πάω στο Layer 1 και θα πατήσω πάνω στο εικονίδιο του σώματος, αρκεί να έχει βγει το κουτάκι. Αν δεν έχω πατήσει το Ctrl, το κουτάκι εξαφανίζεται. Αν πατήσω το Ctrl, εμφανίζεται το κουτάκι. Οπότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα απλό κλικ και παρατηρούμε ότι μαρκαρίθηκε όλη η περιοχή του σώματος. Αυτό θέλαμε. Αλλά για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι ότι θα ξαναπάω εδώ πέρα στο Quick Mask, βλέπουμε ότι έχουν μαρκαριστεί όλα. Δηλαδή, έχουμε το κόκκινο που σημαίνει ότι δεν θέλουμε να μαρκαριστεί και το κανονικό χρώμα ότι θέλουμε να μαρκαριστεί. Εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω για το μαλλί, οπότε θα κάνω κόκκινο όλο το υπόλοιπο σώμα και θα αφήσω το μαλλί ίδιο. Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι μπορώ να κάνω αντίστροφα. Ctrl-Shift-J. Θα μαρκάρω όλα, έτσι, μπράβο, και αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να σβήσω το σώμα. Πάμε από κοντά, όπως είπαμε δεν έχω καλό μαρκάρισμα γύρω γύρω, αλλά δεν μας πειράζει. Για να σβήσω το κόκκινο μαρκαρισμένο, αντιστρέφω τα χρώματα του μαύρου και του άσπρου. Δεν θα φαγωθώ τώρα στο μαρκάρισμα, όπως επίσης δεν θα καθίσω να σας το δείξω έτσι ολόκληρο. Γι' αυτό παρακαλώ, πολλαπλασιάστε την ταχύτητα γιατί ο κόσμος θα βαρεθεί. Ωραία, βγάζοντας το Quick Mask και κάνοντας ξεζούμ, αν υπάρχει αυτός ο όρος, βλέπουμε ότι έχουν μαρκαριστεί όλα τα περιβάλλοντα γύρω του, εκτός το μαλλί. Ctrl-Shift-J πάλι και έχουμε μαρκαρισμένο μόνο το μαλλί. Για να μπορέσουμε να κάνουμε επεξεργασία μια εικόνα, είπαμε, θα πρέπει να την κάνουμε αντιγραφή επικόλυση. Και αυτό είπαμε και πριν, γίνεται με το συνδυασμό Ctrl-J. Το κάνω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Έχουμε ένα ωραίο μαλλί στο Layer 2, το οποίο θα του δώσουμε τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Πάμε Ctrl-U για Hue Saturation. Θα του δώσουμε πάλι άλλο χρώμα. Συνήθως αυτά τα γάλματα και αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το μαλλί ήταν ξανθή. Οπότε εγώ θα σας δώσω την πληροφορία για το ξανθό μαλλί. Σε άλλο βίντεο θα αλλάξω μαλλί και θα το κάνουμε κόκκινο, το κάνουμε καστανό. Τέλος πάντων, θα το βρούμε το, δεν είναι θέμα. Εδώ θα το κάνουμε ξανθό, οπότε η πληροφορία για το ξανθό είναι Colorize, στο Hue βάζουμε 31
και στο Saturation 34. Το Lightness ελπίζω να μην το έχετε πειράξει ούτε πριν ούτε και τώρα. Okay. Στο επόμενο βήμα, Control M και ανοίγει το παράθυρο Curves. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε κλικ μέσα και θα δημιουργηθεί ένα κουτάκι το οποίο στις διταγμένες του θα είναι Output 64 και Input 64. Πατάμε OK. Αυτή τη στιγμή δώσαμε μια διαφορά στον φωτισμό του ξανθού μαλλιού και στη σκίασή του. Επόμενο βήμα, πάλι για το μαλλί, είναι να του δώσουμε ένα φυσικό τόνο ως προς το θέμα με τις τρίχες. Δηλαδή, αυτό είναι άγαλμα. Ο δημιουργός χτυπούσε ένα μάρμαρο. Δεν υπήρχαν τρίχες. Πώς θα κάνει τις τρίχες πάνω στο μάρμαρο. Εμείς λοιπόν θα επιλέξουμε Smudge Tool, Smudge, τέλος πάντων Tool. Του δίνουμε μια δύναμη 95% και ένα μέγεθος 5 pixel για τη συγκεκριμένη εικόνα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τρίχες, μαλλί. Εγώ θα το κάνω γρήγορα, εσείς θα το κάνετε προσεκτικά. Δεν ξέρω από μαλλιά εγώ, εσείς θα κάνετε το καλύτερο. Η δουλειά αυτού του εργαλείου είναι να παίρνει κομμάτια pixels από την εικόνα και να τα τραβάει. Συγχωρέστε με για την έλλειψη φαντασίας μου, δεν ξέρω να κάνω μαλλιά. Τα κορίτσια είμαι σίγουρος ότι το καταφέρουν πιο εύκολα. Όσα βίντεο και να είδα για το πώς να φτιάχνεις μαλλιά, δεν κατάφερα τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα αφήνω εδώ πέρα, εσείς το κάνετε καλύτερα, είμαι σίγουρος. Επόμενο βήμα είναι να δώσουμε μια προώθηση για το ήδη υπάρχουν φως στη φωτογραφία και σκίαση σε μέρη που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ταιριάζει περισσότερο η σκιά σε εκείνα τα σημεία. Τι είπα πάλι. Για να μπορέσουμε να δώσουμε φωτισμό, πηγαίνουμε στο Dodge Tool. Επιλέγουμε Hardness 0 και Size ένα μέγεθος που μας βολεύει εμάς για να δώσουμε τόνο στο ήδη υπάρχουν φωτισμό ή σε σημεία που θέλουμε εμείς να φωτίσουμε. Στην συγκεκριμένη φωτογραφία ο φωτισμός είναι από πάνω του κεφάλι, οπότε θα δώσω λίγο εδώ στο στέρνο. Οπ. Όχι. Μην ξεχνάτε να μαρκάρετε τα συγκεκριμένα σημεία που θέλετε να επεξεργαστείτε. Σώμα. Οπ. Και εδώ πιστεύω. Γρήγορες κινήσεις όμως, γιατί αλλιώς ξεφεύγει. Νομίζω αυτά τα σημεία είναι καλά. Και για να δώσουμε σκιές, πάμε στο Burn Tool. Hardness 0, Size ό,τι σας βολεύει. Θα δώσω εδώ. Εδώ. Κάτω το λαιμό. Πίσω από τις γάμπες. Και εδώ νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ωραία! Άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δώσατε ζωή σε ένα άψυχο άγαλμα. Και χωρίς να είστε θεός, δηλαδή, καταλάβατε. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι σε αυτό το επεισόδιο, επειδή είναι το 20 και έχουμε κάνει 20 ολόκληρα επεισόδια, με έχει πιάσει χαζομάρα. Στις φωτογραφίες που θα δείτε στο επόμενο λεπτό, θα δείτε ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα, αλλά αυτά είναι τα βασικά σημεία. Επίσης, στις επόμενες φωτογραφίες
Θα δείτε ότι έχω βάψει τα μάτια, τα χείλη, έχω βάλει και κάπου αλλού σκίαση, έχω δώσει αλλού χρώματα. Αυτό μπορείτε να το συνεχίσετε εσείς με όποιον τόνο θέλετε χρώματος. Άσπρος βούλβος ματιού, πράσινα μάτια, κόκκινα χείλη, μοβ χείλη, πράσινα χείλη, πράσινα μαλλιά, δεν ξέρω τι θέλετε εσείς. Αλλά αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο σας δείχνει το χρωματισμό του δέρματος, την τονικότητα του φωτισμού και τα υπόλοιπα είναι δική σας δουλειά. Οπότε, καλή επιτυχία με τα δικά σας! Πάνω κουτάκι θα έχουμε συνταγμένες output 64 και input 63. Δεν μ' αρέσει. Μήπως θα πάνε ανάποδα. Το πάνω κουτάκι τότε 190 και 160. Ναι, κάτι μου λέει καλύτερα τώρα. Και το κάτω κουτάκι 64 και έτσι πως είναι 64. Με κνευρίζεις φίλε. 63. Ωρε φίλε. Θα μας αφήσω εδώ. Άμα σ' αφήσω εδώ. Βλακία είπα.